Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Και αν δεν αλλάξεις τις συνήθειές σου, αν δεν αλλάξεις ριζικά την καθημερινότητά σου από το πρωί, δεν πρόκειται να έρθει καμία αλλαγή. Δεν μπορείς να περιμένεις να αλλάξεις πράγματα συνεχώς τα ίδια πράγματα, δημιουργώντας καθημερινά τις ίδιες καταστάσεις, αλλά τις δημιουργείς με τις συνήθειές σου. Γιατί έχουμε πει, ένας τρόπος για να αλλάξουμε είναι οι συνήθειές μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να προγραμματίζουμε το υποσυνείδητο. Όσο εμείς επιμένουμε καθημερινά στις ίδιες συνήθειες, τότε έχουμε τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα. Πέφτουμε στις ίδιες συνήθειες, πέφτουμε στις ίδιες λούπες, ξανά στα ίδια μαθήματα, ξανά στις ίδιες σχέσεις, ξανά σε μια κατάσταση η οποία μας δημιουργεί στρες, μας δημιουργεί άγχος, μας δημιουργεί φόβο, μας δημιουργεί εκνευρισμό, μας δημιουργεί φθόνο, ζήλια, συναισθήματα χαμηλής έντασης. Τα επαναλαμβάνω και τα επαναλαμβάνω και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Ότι εφόσον βλέπω ότι υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μου οι οποίες δεν με βολεύουν, δεν μου προσφέρουν κάτι για την εξέλιξή μου, δεν μου κάνουν καλό, γιατί επαναλαμβάνω συνεχώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια, συνεχώς, κάθε μέρα, το ίδιο. Επαναλαμβάνω ξανά το ίδιο. Αφού βλέπω ότι δεν με βολεύει, δεν μου χρησιμεύει κάτι. Έξω. Έξω από τη ζωή μου. Δεν το θέλω. Το διώχνω. Είναι κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες σε όλους τους ανθρώπους που πυροδοτούν καθημερινά τα ίδια προβλήματα. Εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι μας επηρεάζουν μέσα. Και μόλις αυτό το μέσα αρχίσει και επηρεάζεται, η συναισθηματική μας κατάσταση δηλαδή αρχίσει, ξεκινήσει και μας επηρεάζει, έχει γίνει κτήμα μας αυτό το συναίσθημα, ο φόβος. Και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί μια επαναλαμβανόμενη συνήθεια ετών. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους. Είναι για την διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Είναι για να ακτινοβολήσει η αγάπη από μέσα μας. Τώρα είναι η εποχή. Αφήστε την αγάπη να ακτινοβολήσει. Αφήστε την αγάπη να κάνει ένα φουπ μέσα σας, το κάνω και παραστατικά, ωραίο. Να κάνει ένα τάκ και να ξεκλειδώσει. Εδώ, από το κέντρο της καρδιάς. Παιδιά, αν δεν ανοίξω την καρδιά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ανοίξει η καρδιά. Έτσι εξελίσσομαι, έτσι αγαπώ τον εαυτό μου, έτσι ακνοβολώ ασκήσεις συναισθηματικής ανάτασης. Επίσης, οι οποίες βοηθάνε, έχουμε πει, με το νερό επίσης μπορώ να κάνω πολλές ασκήσεις οι οποίες ουσιαστικά με πάνε σε ένα κουβαντικό άλμα, γιατί αποτελείμαστε το 75% από νερό, οπότε στο κουβαντικό άλμα τι γίνεται, μετατοπίζω ουσιαστικά τη συναισθηματική μου κατάσταση και την υλική μου πραγματικότητα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά επεμβαίνω από το πεδίο προς την ύλη, όχι από την ύλη προς την ύλη. Έτσι, η μεγάλη αλλαγή γίνεται από το πεδίο προς την ύλη, από το πνεύμα προς την ύλη. Δημιουργώ μαζί με τον Θεό, είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Αλλά αν δεν αλλάξω τις καθημερινότητες, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Πράγματος χάρη, μπορεί να καπνίζω. Ένα παράδειγμα λέω. Και να με ενοχλεί το κάπνισμα. Σωματικά και συναισθηματικά. Και συνεχίζω να καπνίζω. Συνεχίζω. Όταν επαναλαμβάνω αυτή τη συνήθεια, δεν πρόκειται να δω αλλαγή στη ζωή μου. Πρέπει να αλλάξω ριζικά αυτή τη συνήθεια και είμαστε στις συνήθειές μας. Οι συνήθειές μας δημιουργούν συγκεκριμένα συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα θέλω να βγάλω από τη ζωή μου και θέλω να βάλω άλλα. Όσο γιόγκα και αν κάνω, όσο γυμναστική και αν κάνω, όσο διατροφή και αν κάνω, σε όποιον και να πάω, γκουρού, μουρού, τουρού. Αν επαναλαμβάνω συνεχώς τα ίδια πράγματα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ενεργειακούς καθαρισμούς. Ωραία, μιλούσα με ένα παιδί το μεσημέρι. Και μου λέει, κάνω ενεργειακούς καθαρισμούς, βοηθάνε. Και βεβαίως βοηθάνε οι ενεργειακοί καθαρισμοί. Αλλά όταν κάνεις ενεργειακό καθαρισμό
καθαρίζεις ένα κομμάτι του βάρους, του ενεργειακού βάρους, του ενεργειακού μπλοκαρίσματος. Το καθαρίζεις. Και μετά επανέρχεσαι στις ίδιες συζητήσεις, αναλώνεσαι στις ίδιες καταστάσεις με τα ίδια άτομα. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι να μιλάς με κάποιον άνθρωπο και να σου επαναφέρει κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα ή να ο εσωτερικός σου διάλογος να είναι ένα συγκεκριμένος και αυτός να σου δημιουργεί πάλι συγκεκριμένα συναισθήματα, σου πυροδοτεί συγκεκριμένες χημικές ενώσεις. Οπότε ο ενεργειακός καθαρισμός έκανε τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά επαναφέρεις, παιδιά, μνήμες, νευρονικά δίκτυα, μνήμες, συναισθήματα και γίνεται κύκλος συναισθημάτων και σκέψεων. Και μετά το σώμα ξέρει πλέον, δεν χρειάζεται να του δείξεις εσύ πώς. Είναι τόσο σοφό το σώμα γιατί έχει πάρει τη θέση του μυαλού, έχει γίνει το υποσυνείδητο. Έτσι. Ασυνείδητα συμβαίνει αυτό. Δεν έχει καμία επιρροή επάνω του. Γιατί είσαι ασυνείδητος, δεν δουλεύεις παρατηρώντας. Οπότε το σώμα ξέρει πώς θα πράξει ακριβώς. Ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Είτε αυτό είναι καλό, είτε αυτό είναι κακό, είτε αυτή είναι θετική. Η επιρροή είναι αρνητική. Είτε υψηλή συναισθηματική κατάσταση, είτε χαμηλή συναισθηματική κατάσταση. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το σώμα δεν καταλαβαίνει από χρόνο. Καταλαβαίνει μόνο το παρόν. Όπως και το μυαλό δεν καταλαβαίνει από χρόνο. Καταλαβαίνει μόνο το παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το παρόν. Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά δημιουργώ ένα πάρα πολύ δυνατό μέλλον όντας το παρόν. Δημιουργώντας αυτήν εδώ τη στιγμή. Οτιδήποτε θέλω και οποιαδήποτε στιγμή το θέλω. Έχουμε πει, επεμβαίνουμε 7 με 8 φορές. Το δευτερόλεπτο στο κβαντικό πεδίο. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αλλάξτε τις συνήθειές σας. Είμαι οι συνήθειές μου. Οι συνήθειές μου είναι αυτές που θα με κάνουν καλά. Οι συνήθειές μου είναι αυτές που θα μου δείξουν το μέλλον μου. Που θα με εξελίξουν. Γράψτε κάτω. Τι σας ενοχλεί. Γράψτε το να πάει από το υποσυνείδητο στο συνειδητό. Να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται χωρίς συνειδητοποίηση. Δεν πας πουθενά χωρίς συνείδηση. Γι' αυτό και μιλάω συνεχώς για τη συνείδηση, γιατί αυτό είναι η βάση, η συνείδηση. Η συνειδητότητα είναι η βάση. Καθοδηγητή συνειδητότητας. Αυτή είναι η βάση. Εκεί χρειάζεται εξέλιξη. Εκεί θα φτάσει κάποια στιγμή όλη η ανθρωπότητα να ασχολείται με αυτό. Να εξελίσσει τη συνειδητότητά της, γιατί όλα συμβαίνουν γι' αυτό. Τα υπόλοιπα είναι απλά, πολλές φορές, φλιαρούμε και δεν πηγαίνουμε στη λύση. Να ξεκινά από τη λύση, όχι στο πρόβλημα, στη λύση. Και η λύση είναι η συνείδηση. Αυτό κάνουμε τώρα. Είμαστε σε μια εξέλιξη της συνειδητότητας πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ ραγδαία. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το σύμπαν. Βλέπετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το τελευταίο 1,5 χρόνο σε αυτά που συμβαίνουν. Πώς αλλάζουμε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά θέματα υγείας. Εσωτερικά θέματα, ο καθένας με τον εαυτό του, πώς νιώθει ο καθένας με τον εαυτό του και πώς άλλαξε όλη η ανθρωπότητα σε τόσο πολύ λίγο χρόνο. Και ποιοι πήραν το μάθημά τους και ποιοι δεν το πήραν. Και αυτοί που το πήραν έχει καλώς και θα εξελιχθούν και θα τα πάνε εξαιρετικά. Αυτοί που δεν το πήραν το μάθημά τους, τι θα γίνει από εδώ και πέρα τώρα. Πώς θα εξελιχθούν. Που έχουμε πει ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Και όσο βαθαίνει η τρύπα, the rabbit hole. Δεν έχει πάτο η άβυσσος. Αλλά ούτε ο Θεός έχει ουρανό. Ούτε ο Θεός έχει ταβάνι. Ο ουρανός δεν έχει ουρανό. Και όλα είναι τώρα. Όλα σημαίνουν τώρα. Παράδεισος είναι εδώ και κόλαση είναι εδώ. Μην ψάχνετε να βρείτε παράδεισο και κόλαση έξω. Εδώ. Τι κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή. Είστε καλός άνθρωπος. Μιλάτε ευγενικά. Έχετε καλή σχέση με τον εαυτό σας. Έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους. Πώς συμπεριφέρεστε. Σε εσάς αρχικά και μετά στους άλλους ανθρώπους. Να επανέλθουμε. Οπότε είμαστε οι συνήθειές μας. Έτσι. Αλλάξτε τις συνήθειές σας από το πρωί. Και θα δείτε ότι μέσα σε 21 ημέρες από έρευνες, νευρονικά δίκτυα, καινούργια νευρονικά δίκτυα χτίζονται. Δημιουργούμε προγραμματισμούς υποσυνείδητου και από εκεί αλλάζουμε όλη μας τη ζωή. Κάποιοι σε ένα μήνα. Κάποιοι σε 2 μήνες. Γιατί ίσως τα προγράμματα να είναι πάρα πολύ δυνατά, παιδιά. Αλλά δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην. Να μην δουλέψεις με τον εαυτό σου για να εξελιχθείς και να κάνεις το καλύτερο για σένα. Ελάτε να κάνουμε τον προγραμματισμό μαζί σε όποιο κομμάτι της ζωής σας θέλετε. Δουλεύω ήδη με πάρα πολλά παιδιά, προγραμματίζουμε το υποσυνείδητο
Υγεία, αγάπη, σχέσεις, ευτυχία, ομορφιά, αυθονία, έτσι. Ό,τι θέλετε. Όλα είναι προγραμματισμός. Τα πάντα είναι προγράμματα, παιδιά. Τα πάντα. Τα πάντα. 95% της καθημερινότητάς σου είναι το πρόγραμμα που έχεις μέσα στο υποσυνείδητό σου. Αυτό είναι. Αυτό θα πάρεις στη ζωή σου. Αυτή η ζωή είναι δίκαιη. Ο Θεός είναι δίκαιος. Αυτό αξίζει, αυτό θα πάρεις. Συνειδητοποίησέ το και άλλαξέ το. Conscious coaching, συνεδρίες συνειδητότητας, εξέλιξη συναισθηματικής για να έχουμε μια ωραία ζωή. Έτσι. Βρείτε με στο Facebook George Condis, βρείτε με στο Instagram Condis George Athens, βρείτε με στο Facebook ξανά ομάδα στην Ισακής Εξέλιξης. Έχω και μια ομάδα στο Facebook George Condis, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά παιδιά εκεί. Σχολιάστε κάτω το βιντεάκι, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τις απορίες σας, την αγάπη σας, την καλησπέρα σας, από πού στέλνετε μηνύματα, οτιδήποτε θέλετε, να έχουμε διάδραση, να έχουμε επικοινωνία. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, στο βιντεάκι, στα βιντεάκια. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει το YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια, παιδιά. Σας ευχαριστώ στο και σας θέλω την αγάπη μου. Είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι. Την αγάπη μου να είμαστε. Α, από εδώ πάλι το κλείνω.